Γεια σας κυρίες και κύριοι από την ακροθαλασσιά του Μάλεμε, στο γήπεδο που αγγίζει τα φρισμένα κύματα του Κρητικού Πελάγους. Θα γίνει σε λίγα λεπτά ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής, αυτό ανάμεσα στον Κισαμικό και την Κασιόπη. Η ομάδα από το Καστέλι του Κισάμου και η ομάδα από την Κέρκυρα συγκρούονται μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία τους και στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά στην εμπειρία παικτών και συνόλων, όπως και η βαθμολογική διαφορά των 8 πόντων, δεν μετριάζει τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αναμέτρησης. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για την έναρξη του αγώνα. Προς το παρόν, ήχος και εικόνα στα στούντιο του ΟΤΕ TV στην Αθήνα. Νίκητς. Βρήκε όμορφα το Σουάνι. Σέντρα η οποία πάει προς την εστία. Αυτογκόλ από το Γιαννίτσι. Ήθελε να διώξει ο Γιαννίτσι σε κόρνερ και την έστειλε στην εστία της ομάδας του. Μια μοιραία στιγμή για τον Γιαννίτσι. Η τύχη χαμογέλασε στην Κέρκυρα από αυτή τη δυνατή σέντρα του Σουάνι. Το αυτογκόλ από τον άτυχο αυτή τη στιγμή Μιχάλη Γιαννίτσι. Δείτε ξανά. Κάνει την προβολή για να διώξει και όμως τη στέλνει στην εστία του. 0-1 λοιπόν με αυτό το αυτογκόλ και αμέσως οι άνθρωποι από τον πάγκο, θα μας τα πει και ο Παρτσελεπίτης σε λίγο, προσπαθούν να εμψυχώσουν και τον Γιαννίτσι και τους υπόλοιπους παίκτες της κριτικής ομάδας. Λοιπόν 0-1 με το αυτογκόλ του Γιαννίτσι πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Επίδεση τρέχει ο Βατής. Πιο γρήγορα από τον Νίκητς, τρέχει και ο Εγκουέμ από την άλλη πλευρά. Βατής με τον Νίκητς, η σέντρα του, η μπάλα περνάει ο Ιωάννου, βγαίνει ο Κουτζαβασίλης μπλοκάρει, δύσκολη στιγμή εδώ για την περιοχή και την εστία της Κέρκυρας. Ο Ντουαλά πάνω από τα δοκάρια, το τελείωμα από τον επιθετικό της Κασιόπης με αυτό το δυνατό σουτ. Έβει ο Κόντος. Σέντρα δυνατά, κεφαλιά από τον Παμλίδη στη γωνία του, πέφτει ο Λαζαρίδης. Μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Παμλίδη που έμεινε αφύλακτος. Νίκητς όμορφα για τον Κόντο και αυτό σημαδεύει το Σουάνι που πάει να τρυπώσει στην περιοχή. Το κάνει το πλασέ και η μπάλα out, ξυστά από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, μία ακόμη για την Κέρκυρα με τον Δημήτρη Σουάνι, ο οποίος πέρασε και τον Λαζαρίδη αλλά πλάσαρε άστοχα. Ήταν θαυμάσια η πάσα για τον Σουάνι. Έγινε και πάλι λάθος από τον Γιαννίτσι. Δεύτερο. Από τον Σταθάκη έγινε αυτή τη φορά το λάθος. Αυτό να δούμε. Λογικό. Μεγάλη διαφορά εμπειρίας και ποιότητας. Βατής τώρα στρώνει για τον Τσοντάκη. Σέντρα από κοντά. Χάθηκε και η ευκαιρία του Σαπαλίδη. Ανέβηκαν και ο Γιαννίτσι και ο Σταθάκης και ο Εγκουέμ ψιλοκορμί. Εκτέλεση, μπάλα περνάει από πολλούς, out! Και άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Κισαμικό. Ο Σταθάκης έκανε την προβολή τελευταίος. Πάσα πλάγια στο Τσικουδάκι. Η σέντρα του αλλοιώνεται στο χέρι του Νίκητς. Το σούτ του Μανιάς μπλοκάρει ο Κουτζαβασίλης. Φωνάζουν για πέναλτι οι γηπεδούχοι. Να δούμε τη φάση λοιπόν. Στο χέρι βρήκε κανένα στήθος. Για να το δούμε και από αυτήν την οπτική γωνία. Στο χέρι βρίσκει και είναι απλωμένο. Και είναι και μέσα στην περιοχή και είναι παράβαση, αλλά δεν την είδαν. Κόντος. Γέμισμα. Κεφαλιά από τον Γιαννίτσι. Σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι από το σουτ του Παμλίδη. Εν τω μεταξύ στην συνέχεια υπάρχει offside του Ανδρεόπουλου είναι το σουτ και όχι του Παμλίδη. Βλέπετε ο Ανδρεόπουλος από πολύ μακριά, ευθύβολο το σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα. Ο Παμλίδης, συγγνώμη, ο Ανδρεόπουλος τώρα. Έφτασε στον Κόντο σέντρα shoot out. Μανιάς έβαλε πολύ δύναμη, η κεφαλιά του Ντιόγκο εδώ παραλίγο να γίνει το αυτογκόλ από τον Πορτογάλο, αλλά ο Κουτζαβασίλης σταμάτησε την μπάλα. Ντουαλά ξεχασμένος με δύο, ανέβηκε, κάνει λάθος ο Ανδρεόπουλος, διορθώνει ο Μακρύδης, η πάσα μπροστά, το πλασέ, είναι κόρνερ, όχι out, δεν βρήκε ο Λαζαρίδης. Στο τελείωμα αυτό από τον Ανδρεόπουλο. Η μπάλα βγήκε out ξανά, η άψογη πάσα, ψηλά το πλασέ όμως, όχι προς την εστία.
Και εδώ μπορεί να παίξει ρόλο ο αέρας. Είναι out όμως, μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα με τον Ανδρεόπουλο. Όπως έδιωξε. Κεφαλιά του Βενέτη. Τρέχει ο Ντουαλά, βάζει κάτω. Ντουαλά, το σουτ δυνατό, άστοχο out. Θα το εκτελέσει ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης τελικά και όλοι μπροστά, όπως φωνάζει ο Μπαξεβάνος. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έξοδος του Κουτζαβασίλη, δεν μπορεί, είναι εκτός εστίας ο Ντιόγκο, διώχνει κεφαλιά του Γιαννίτσι. Ούτε τώρα ο Κουτζαβασίλης διώχνει ξανά ο Ιωάννου, εδώ έκανε λάθος ο Κουτζαβασίλης. Άφησε αφύλακτη την εστία, δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι.